Καλή σα μέρα. Στη συντροφιά μα ο κύριο Γιώργο Σκούρα, πλαστικό χειρουργό. Καλή σα μέρα, τι ναι, κάνετε. σα, να σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια, ναι. Σας για την πορεία σα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. ευχαριστούμε. Face lift αφορά αρκετού άντρε, αφορά αρκετέ γυναίκε που θέλουν να βελτιώσουν κάτι που δεν του αρέσει. Αν και εφόσον mm -hmm. το θέλουν. Ποια είναι τα αποτέλεσματα ενό επιτυχημένου face lift. Ναι, ε, Σαφώ και αφορά και άντρε και γυναίκε, όπω αφορά και η χαλάρωση και άντρε και γυναίκε. Ε, επιτυχημένο κρίνεται το face lift, εφόσον πρώτα απ' όλα έχει διορθωθεί η χαλάρωση του προσώπου και του λαιμού. Αυτό απασχολεί, αυτό πάει να λύσει Ασθενή, αλλά το αυτονόητο είναι να μην φαίνεται χειρουργημένο μετά από ένα τέτοιο χειρουργείο. Δηλαδή, να είναι φυσικό όπω λέμε το αποτέλεσμα. Ε, και με ρωτούν συχνά οι ασθενεί, γιατρέ, υπάρχει περίπτωση να παραμορφωθώ, ποια είναι, ποια είναι η πιθανότητα να παραμορφωθώ. Η πιθανότητα να παραμορφωθεί κανένα ε, μετά από ένα facelift είναι 0%. Αποκλείεται να τραβηχτεί το στόμα, αποκλείεται να αλλάξει το μάτι, από αμυγδαλωτό να γίνει στρογγυλό. Αρκεί ο χειρουργό να είναι έμπειρο, να έχει κατάλληλη εξειδίκηση και να, έχει, να εκτελεί μεγάλο αριθμό. Επειδή αυτό που λέτε φαίνεται στις φωτογραφίες, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει παραμόρφωση, Α, πολλοί έχουν την απορία αν ο λαιμό και στις εικόνες φαίνεται ότι διορθώνεται, διορθώνεται. Σαφώ και ένα facelift να, να, πω ότι κρίνεται επιτυχημένο αν το αποτέλεσμα στο λαιμό είναι άριστο. Έχουμε σήμερα τη δυνατότητα με τι σύγχρονε τεχνικέ να, να, δίνουμε ένα λαιμό ε, στον ασθενή τόσο νεανικό όσο μπορεί να μην είχε και ποτέ ή μπορεί να τον είχε στο, στο πανεπιστήμιο. Ε, χωρίς υπερβολή γιατί αυτό είναι ε, λόγω της τεχνικής που χρησιμοποιούμε η οποία διορθώνει και τη χαλάρωση του δέρματος, δηλαδή αφαιρούμε την περίσσια του δέρματος ε, στο λαιμό και την περίσσια λίπους που φουσκώνει. Βλέπουμε, βλέπουμε τις δύο χαρακτηριστικές πτυχές εδώ στη μέση του λαιμού που, είναι, ε, που φαίνονται στους γερασμένους λαιμού. Αυτές οι πτυχές είναι ο μύς του, ε, του λαιμού που λέγεται πλάτισμα. Χαλαρώνει με τα χρόνια και δημιουργεί αυτέ τι δύο χαρακτηριστικέ πτυχέ τι οποίε πάμε και διορθώνουμε. Επομένω, επεμβαίνουμε τόσο στο δέρμα, στο οποίο αφαιρούμε την περίσσια του, στο λίπο, που αφαιρούμε επίση το λίπο που περισσεύει, αλλά κυρίω στο μυϊκό σύστημα. Χαλαρώνουν με τα χρόνια τόσο οι μύε του προσώπου όσο και οι μύε του λαιμού και όλο το αποτέλεσμα στηρίζεται στην ανόρθωση σε μυϊκό επίπεδο. Άμα κάποιο δεν γνωρίζει καλά το χειρουργείο. Και, και, και χειρουργήσει επιφανειακά, δηλαδή μόνο στο δέρμα, το δέρμα είναι ένα πολύ λεπτό ιστό και γρήγορα θα ξαναχαλώσει. Γρήγορα θα ξανακρεμάσει. Ναι. Μετά από μήνε. Ναι. Εμεί το αποτέλεσμα μα το βασίζουμε στην ανόρθωση των μειών και στο δέρμα αφαιρούμε μόνο ό,τι περισσεύει. Άρα από μέσα, ποια είναι η κατάλληλη μέσα. ηλικία να έρθει να το κάνει κάποιο αυτό, ε, Συνήθω μετά τα 40, μπορεί οποιοδήποτε άνθρωπο να υποβληθεί σε λήφθη, υπάρχει, υπάρχει κάποια χαλάρωση. Ένα γενικό κανόνα είναι ότι όσο πιο πρόσφατη είναι η χαλάρωση, όσο πιο μικρή είναι η χαλάρωση, αλλά να υπάρχει χαλάρωση, δεν γίνεται προληπτικά, έτσι πρέπει να υπάρχει χαλάρωση. Αλλά όσο πιο πρόσφατη είναι η χαλάρωση, τόσο πιο καλό το αποτέλεσμα και υπό την έννοια του ότι έχουμε ένα πιο φυσικό αποτέλεσμα, δηλαδή ο ασθενή να φαίνεται πιο ανανεωμένο, πιο ξεκούραστο Κανένα να, να μην καταλάβει ότι έχει υποβληθεί σε επέμβαση, αλλά και σε σχέση με τη διάρκεια του αποτελέσματο, που όταν είναι σφυγγυλή η ιστή που χειριζόμαστε στην επέμβαση, είναι πιο αισιόδοξο κανένα για το πώ θα διατηρήσουν το αποτέλεσμα σε βάθο χρόνου. Σημάδια, θα το καταλάβει ο άλλο. Σημάδια. Υπάρχουν. Γενικά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολεί έναν ασθενή που θα υποβληθεί σε lift, και αυτό είναι επίση θέμα τεχνική. Δηλαδή το γεγονό ότι στηρίζουμε όλο το βάρο τη στήριξη του αποτελέσματο είναι σε μυϊκό επίπεδο, σημαίνει ότι το δέρμα δεν ζορίζεται καθόλου όταν, όταν το κλείνουμε, όταν αράβεται. Και επειδή η τάση είναι ο πιο σημαντικό παράγοντα επούλωση, δέρμα που, που κλείνει χωρί να ζορίζεται, επουλώνεται χωρί να αφήνει σημάδι. Νομίζω ότι όσοι είχαν τη συγκεκριμένη πορεία, είτε άντρε είτε γυναίκε, μα δώσατε τι απαντήσει. Και όσοι είναι έτοιμοι, φίλοι. μπορούν να το κάνουν άφοβα. Σα ευχαριστούμε Εγώ πάρα χρυστεί. πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και όλου εσά ευχαριστούμε, φίλε και φίλοι. αύριο το πρωί στι 5.30 θα